Παναγιώτης Τζιώνας από το 2013 είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Αλεξάνδριου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει από το 2008 αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων και πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας. Έχει την εποπτεία όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και της εξέλιξης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όλων των τμήματων του Αλεξάνδριου ΤΕΗ Θεσσαλονίκη. Είναι πρόεδρο τη Επιτροπή Δεοντολογία αλλά και τη Συντονιστική Επιτροπή των Πράξεων Δομή Απασχόληση και Σταδιοδρομία στο Αλεξάνδριο Τέι, στα Γραφεία Διασύνεση του Τέι, στην Πρακτική Άσκηση, τη Μονάδα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του Ινστιτούτου Διαβίου Μάθηση και είναι υπεύθυνο για τη Δράση Αριστεία. Είναι καθηγητή του Τμήματο Μηχανικών Αυτοματισμού του Αλεξάνδριου Τέι Θεσσαλονίκη, διδάκτορ του Τμήματο Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη. Είναι ο πρώτο εκλεγμένο Πρίτανη πανελλαδικά με το νέο νόμο mm. των ΑΕΝ. Ο κύριο Παναγιώτη Γιώνα είναι εδώ μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Καλώ σα βρήκα και εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα σα εκπομπή. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε και εμεί πάρα πολύ για το γεγονό ότι μα εμπιστευθήκατε, γιατί είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχωρείτε από τότε που ε, εκλεγήκατε. Και έτσι λοιπόν είναι διπλά σημαντικό για μα ε, ε, το θέμα τη παρουσία σα εδώ. Ήθελα να ξεκινήσω γνωρίζοντά σα. Ε, χρειάστηκε περίπου 1,5 λεπτό για να αναφερθούμε σε όλε τι ιδιότητέ σα αλλά και τι θέσει τι οποίε είχατε μέχρι σήμερα ε, πριν καθίσετε στην καρέκλα του πρίτανη του Αλεξάνδρου Τεή Θεσσαλονίκη. Είστε ένα άνθρωπο λοιπόν ο οποίο ε, μπορεί να αναλάβει τα πάντα. Είστε ουσιαστικά ένα ε, πολυεργαλείο. Mm. Αν αναλογιστεί κανεί πω οι ευθύνε που έχουν αυτέ οι θέσει είναι πολύ σημαντικές και ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται να θέσει αυτό όλο το 24ωρο ε, στη διάθεση ε, για τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα από αυτές τις σπουδαίες θέσεις. Και αναρωτιάμαι λοιπόν τι χαρακτήρα έχει η ζωή σας. Ε, πράγματι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ε, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα και εγώ να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο ίδρυμα το οποίο υπηρετώ για να μπορέσω μέσα από αυτέ τι θέσει να αναδείξω κυρίω τον χαρακτήρα του, προ όφελο πάντα των Συναδέλφων των καθηγητών, αλλά πάνω απ' όλα για το καλό των φοιτητών μα, για το καλό τη κοινωνία τη οποία είμαστε υπηρέτητε και του βγάζουμε εκεί για να δουλέψουν. Ένα 24ωρο σα φτάνει. Α, κοιτάξτε, ευτυχώ με τον νέο νόμο, εγώ εκλέχθηκα ο Πρίτανη, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, ο πρώτο Πρίτανη που εκλέγεται με τον νέο νόμο, και τρει αντιπριτάνε, οι οποίοι θα επικουρήσουν αυτό το έργο, θα συντονίσω εγώ το έργο τους. Άρα νομίζω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμει και να τα καταφέρουμε. Πράγμα το οποίο ευχόμαστε βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, για αυτή την νέα σας θέση, προφανώς και την επιδιώξατε, είναι μια δύσκολη διαδρομή την οποία θα κάνετε και θα ήθελα τις πρώτες σκέψεις σας σχετικά με, το... με τα σχέδιά σας. Τι προτίθεστε να αναλάβετε, δηλαδή τις πρώτες 100 μέρες ας πούμε της Βρυτανίας. Ε, πραγματικά είναι μια θέση όπως όπω πολύ σωστά είπατε, την επιδίωξα ε, και αυτό έχει δείξει ε, η παρουσία μου ε, στα κοινά του Ιδρύματο αλλά και τη πόλη όλα αυτά τα χρόνια. Περνώντα από όλε αυτέ τι θέσει που σταδιακά ε, μπόρεσα, γνώρισα και εγώ, απέκτησα την εμπειρία mm -hmm. και έφτασα στο σημείο να θέλω να είμαι ο πρίτανη του Αλεξάνδρου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματο. Και να κάνω δηλαδή. μια μικρή παρένθεση εδώ. Ε, η προσπάθεια την οποία καταβάλατε επιβραβεύτηκε στι εκλογέ για την ανάδειξή σα, καθώ λάβατε το 75% του ποσοστού των καθηγητών που σας ψήφισαν, αλλά και σε σχέση με τους διοικητικούς και εκεί λάβατε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, 70%. Έτσι. Ή τα είπα ανάποδα. Όχι, τα είπατε τα είπα πολύ ποσοστά. σωστά και αυτό ακριβώς μεγαλώνει κατά πολύ το μερίδιο ευθύνη που έχω όταν οι άνθρωποι του Ιδρύματος με εμπιστεύονται με αυτόν τον τρόπο που με εμπιστεύτηκαν. Πραγματικά για μένα πρώτον είναι τιμητικό όπως το αντιλαμβάνεστε και δεύτερον όμως η ευθύνη είναι τεράστια. Ε, τα σχέδιά μου ε, είναι σχέδια τα οποία καταρχήν χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Ε, γνωρίζω την κατάσταση, δεν είμαι αυτού που ήρθαν ξαφνικά μέσα στον χώρο για να έτσι με ένα ρομαντικό ιδεαλισμό, με τον ακαδημαϊκό ιδεαλισμό, απλά να προτείνω πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Θέλω. Και είμαι προσγειωμένο. Απ' την άλλη μεριά, όμω, έχω θέσει και εγώ κάποιε προτεραιότητε για το Ίδρυμά μα, το οποίο έχει πάρα πολλέ δυνατότητε. Τι πρώτε 100 μέρε, όπω είπατε, είναι οι μέρε στις οποίε πρέπει να θέσουμε μερικά πράγματα, γιατί μου αρέσει να λέω ότι η εκλογική διαδικασία κάθε φορά είναι αυτή η οποία αλλάζει σελίδα. Mm -hmm. Θέτει μερικά πράγματα, αφήνει κάποια πράγματα πίσω και μερικά πράγματα τα δίνει προτεραιότητα. Αυτό θα κάνουμε και εμεί. Επιγραμματικά να σα πω, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δούμε τα αποτελέσματα. Τη αξιολόγηση την οποία περάσαμε με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και να ξεχρονίσουμε λίγο καλύτερα τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Αμέσω μετά η έρευνα, η οποία έρχεται και μα δίνει πραγματικά νέα γνώση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η σύνδεση με την παραγωγή. Η σύνδεση με την κοινωνία, ο τρόπο με τον οποίο συνδέομαστε με την κοινωνία και η διεθνοποίηση, η πραγματική διεθνοποίηση του Ιδρύματο, το οποίο έχει επιδείξει πάρα πολλά και σε αυτό τον τομέα. Mm -hmm. Αυτοί είναι οι τέσσερι άξονε στου οποίου θα κινηθούμε άμεσα και με σχέδια τα οποία ε, ήδη έχουμε καταρτήσει. Διάβασα τι προάλλε και υπήρξαν σχετικέ αντιδράσει ε, γι' αυτό για τη συγχώνευση των δύο ΤΕΗ της Αθήνας και του Πειραιά. Είναι μια απόφαση την οποία λαμβάνουν οι Πριτάνεις. Είναι μια εντολή που έρχεται από το Υπουργείο στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και του προγράμματος Αθηνά για το οποίο συζητούσαμε πριν από περίπου 3-4 χρόνια. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν και στις δικέ σας προθέσεις υπάρχει αυτή η σκέψη, δηλαδή να συγχωνευτείτε με άλλα ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή ενδεχομένω θα μας πείτε εσείς, υπάρχει σχετική ανάγκη. Το σχέδιο Αθηνά ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν επιβεβλημένο εκ των άνωθεν. Ήταν από πάνω προ τα κάτω. Μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ αυτό να το λέω γιατί το Ίδρυμά μα υπέφερε από αυτή τη διαδικασία και μάλιστα έχουμε φτάσει σε παραλογισμού και το είχαμε συζητήσει και μαζί τότε τι εκπομπέ σα. Το θυμάμαι καλά. Το νέο σχέδιο, αυτό που προτείνεται των συγχωνεύσεων, δεν υπάρχει κάτι το οποίο υφίσταται ω πραγματικό κεντρικό σχέδιο του Υπουργείου. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και με προτάσει των τμήματων αλλά με συνεργασία πάντα του Υπουργείου. Εμεί είμαστε, το παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε ένα ίδρυμα, το ίδρυμα το δικό μα, ξέρετε, είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ΤΕΙ, μετά το ΤΕΙ Αθηνών. Ε, αν παραμείνετε η Αθηνών και δεν γίνει το νέο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική. Θα και είμαστε, γίνει. Θα γίνει. Λέγεται. Είμαστε τέταρτο mm -hmm. μεγαλύτερο ίδρυμα μαζί με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή μετά το Αριστοτέλειο και το Καποδιστριακό έρχεται το ΤΕΙ Αθηνών και μετά το ΤΕΙ Θεσσαλονίκη. Είμαστε ένα ίδρυμα λοιπόν που θα μπορούσε δυνάμει να αποτελέσει ένα αυτοδύναμο πανεπιστήμιο. Γιατί έχει τόσο την ε, ουσιαστικά την ακαδημαϊκότητα στο προσωπικό του, όσο και τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις να το καταφέρει αυτό. Βεβαίως, ε, οι κερί, όπως είπα και στην αρχή, ε, δεν είναι ακριβώς η καλύτερη, άρα λοιπόν μην είμαστε ιδεαλιστές, πρέπει να είμαστε και λίγο πρακτικοί, να δούμε αν οι κερί επιτάσσουν συγχωνεύσεις. Βλέπετε κι εσείς ότι πραγματικά είναι πρώτον πυλών κάποια στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα ε, ΤΕΗ τη χώρα, στη στερεά Ελλάδα που ακούστηκε για το Πανεπιστήμιο Ρούμελη όπω ονομάστηκε, στην Πάτρα που γίνονται κάποιε αντίστοιχε σκέψει. Δεν σα κρύβω ότι και εμεί πρέπει να κάνουμε, οφείλουμε να κάνουμε αυτέ τι σκέψει. Κάνουμε όμω με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα, εξετάζοντα την ακαδημαϊκότητα και τη δυνατότητα Ποια που. ΤΕΗ έχετε υπόψη σα. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει κάποιε ε, συζητήσει σε mm -hmm. επίπεδο ιδρυμάτων και σε επίπεδο οργάνων. Εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε στην Κεντρική Μακεδονία, είναι σίγουρο ότι τόσο το ΤΕΗ Κεντρική Μακεδονία, ακόμα και το Πανεπιστήμιο. Μακεδονίας, Μακεδονία, το οποίο βρίσκεται δίπλα μα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία με τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έναρξη διαλόγου. Ε, μην ξεχνάτε με το Πανεπιστήμιο ότι. Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε. Να... Γιατί κοιτάξτε αυτό το οποίο έγινε στην Αθήνα, η συνένωση των δύο ΤΕΗ, mm -hmm. ε, Στο αρχικό σχέδιο προέβλεπε και τη σύνδεση μαζί με τα δύο και ενός πανε... του χαροκόμπιου πανεπιστημίου. Το οποίο για κάποιου λόγου τελικά, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν προχώρησε. Εμεί είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρούμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ κόσμο, όντα εμεί ένα σημείο αναφορά, ένα σημαντικό σημείο αναφορά, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ξέρετε, έχουμε πάνω από 15.000 ενεργού φοιτητέ. Ε, ε, έχουμε ε, τη δυναμική. Ε, 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 Εκτό από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, προσανατολίζεστε σε κάποια άλλα τεή ε, τη κεντρική Μακεδονία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Βλέπετε η για παράδειγμα. Το τεή Σερών. Το... Κεντρική Μακεδονίας όπω πολύ σωστά το αναφέρετε στην αρχή, βρίσκεται σε άτυπε συζητήσει πολλά χρόνια τώρα με εμά για να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο ύπαρξη τουλάχιστον σε κάποια αντικείμενα. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη διαδικασία. παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι. Θα πρέπει να δουλέψουν τα συλλογικά όργανα, δηλαδή mm -hmm. κάθε τμήμα γνωρίζει πολύ καλά εάν και κατά πόσον μπορεί να ταιριάξει με ένα τμήμα ενός γειτονικού ιδρύματο Αυτό θα πρέπει να μας το πει και μετά εμείς να συντονίσουμε τη διαδικασία. Δεν πρόκειται να παίξουμε εμείς το ρόλο της επιβολής τέτοιων συνενώσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω πρακτικά τι σημαίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Διότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας καχύποπτος νους είναι ότι ε, θα υπάρξει αμέσως υποβάθμιση της, ε, των προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σίγουρα λιγότερα χρήματα, ε, σίγουρα ε, περιορισμένες υποδομές, ε, ε, γενικότερα μια κατάσταση η οποία ε, δεν ε, χρήζει αισιοδοξία να το θέσω έτσι. Χαίρομαι που το, το θέτετε στην καρδιά του προβλήματος. Να σας απαντήσω ε, 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 λίγο διαφορετικά. Τα ιδρύματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα ανάμεσα σε δύο ρόλους. Ο ένα είναι ο ρόλος του Δον Κιχώτη και ο άλλο είναι ο ρόλος του Σάντσο Πάντσα. Τι σημαίνει αυτό, Ο ιδεαλισμό ο ακαδημαϊκό, ο οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει το νέο πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο λέμε πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο γνωρίζουμε ποιο είναι. Mm -hmm. Έτσι τουλάχιστον μετά το διαφωτισμό υπάρχουν ορισμοί του πανεπιστήμιου, το λέμε στην Ευρώπη, το λέμε στην Πολόνια, το λέμε παντού. Ε, προτάσει την ακαδημαϊκότητα, προτάσει το κοινωνικό καλό, προτάσει τα προγράμματα σπουδών τα οποία είναι εξεδανικευμένα και προσπαθούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά έρχεται ο Σάντσο Πάντσα, έρχεται δηλαδή η διαχειριστική πραγματικότητα, η οποία λέει δεν έχει λεφτά. Τι θα κάνει, δεν πρέπει λίγο να συγχωνεύσει. Και πράγματι εκεί πάμε σε αυτό το οποίο λέμε κρίσιμη μάζα. Υπάρχει κρίσιμη μάζα ανθρώπων, εξοπλισμού, υποδομών, έτσι ώστε ένα ίδρυμα να θεωρεί ένα αυτοδύναμο πανεπιστήμιο. Εκεί ανάμεσα οι διοικήσει καλούνται να βρούνε τη λύση. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου το καταλαβαίνω. Δεν είναι, κύριε Πρίτανη, διότι ε, και το θέμα τη αυτοδιοίκηση και το θέμα της αυτοδιαχείρισης ε, ε, αποτελούν ζητούμενα με πονοκεφάλους όπως αυτό για παράδειγμα που διαβάζαμε σήμερα σε σχέση με την, απο... με την απόφαση που έλαβε ο σύλλογος uh, των uh, εκδοτών οι οποίοι διοχετεύουν με συγγράμματα τα πανεπιστήμια. Υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό χρέος εκεί Έτσι. του κράτους. Δεν έχει να κάνει με τους δικούς σας προπολογισμού. στα πανεπιστήμια. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δεν πληρώνετε εσείς τα βιβλία. Το κράτος τα πληρώνει. Μιλάμε για 110 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό. Το οποίο ανάγκασε για δεύτερη φορά, ίσω και για, για περισσότερε και εγώ δεν το γνωρίζω, να λάβει μία απόφαση να μην ε, δώσει βιβλία στου φοιτητέ. Άρα yeah. λοιπόν έχετε πολύ σοβαρού πονοκεφάλου να αντιμετωπίσετε και αναρωτιέμαι σε σχέση με την ερώτηση που σα έκανα προηγουμένω, εάν σε, αυτή την, ε, σε αυτό το πλαίσιο τη αυτοδυναμία που συζητούμε μετά τι συγχωνεύσει ε, ρηχθούν, να το πω έτσι τα τμήματα των περιφερειών. Δηλαδή υπάρχει μια ενδυνάμωση στα πανεπιστήμια τα οποία εδρεύουν σε κεντρικές μεγάλες πόλεις και τα ΤΕΗ τα οποία έχουν φύγει από τις μικρές περιφερειακές πόλεις δεν, δεν θα υπάρχει μια διάθεση ενδυνάμωσης για αυτά. Ε, πείτε μα τη σκέψη σα πώ θα μπορέσει να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιφερειακά τεείτα τα οποία είναι διαμάντια. Έχουν προσωπικό εξαιρετικό. Συμφωνώ απολύτω. Σπουδέ εξαιρετική στάθμη. Εδώ ερχόμαστε και πάλι σε αυτή τη ε, διαχειριστική πραγματικότητα και αναρωτιόμαστε. Mm -hmm. Το φαινόμενο φτωχοποίηση στη χώρα μα έχει προχωρήσει, ελαίο κρίση, πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι μεγαλοπόλει όπω η Θεσσαλονίκη, η Μητροπόλη στην πραγματικότητα και η Αθήνα φυσικά, αλλά κρατήσουμε το παράδειγμα εδώ στα δικά μα τα μέρη. Ε, αναγκαστικά φιλοξενούν τόσο μεγάλο αριθμό πληθυσμού που αυτός, τα παιδιά των γονιών, δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορεί ο γονιός, με λίγα λόγια, να πληρώνει νίκια, ε, όταν είναι φτωχός. Ένα Αυτό... διαμέρισμα... Ξέρω το αντιλαμβάνεσαι. Στα Γενιτσά, ναι. Τσάνε. Που Άρα, λοιπόν, Άρα ναι. λοιπόν υπάρχει η τάση, δυστυχώ υπάρχει μια τάση, να γίνουν όλα να έρθουν προ το κέντρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημείο των καιρών. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Ξαναλέω, είναι διαμάντια ορισμένα τμήματα τα οποία ξέρουμε στην περιφέρεια. Έχω εξαιρετικού συνεργάτε και συναδέλφου εκεί. Mm -hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα μπορέσει αυτή η πολιτεία να στηρίξει ε, την αριστεία, την ακαδημαϊκότητα ή να στηρίξει ε, τμήματα τα οποία μπορούν. Εσεί θα μα τα πείτε εσεί, αν και η αριστεία είναι ρετσινιά. Ναι, να ναι, ναι, ναι εντάξει, είναι, 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 <laughs> είναι όντω μια παρεξηλεμένη <laughs> ενέργεια. <laughs> η οποία εμεί όμω παρόλα αυτά την έχουμε αγκαλιάσει και προσπαθούμε. Θεωρούμε ότι έτσι θα βγούμε στο κάτω-κάτω τη γραφή, είναι δουλειά μα και έτσι θα βγούμε για την κρίση. Ε, προβάλλοντα την αριστεία, προβάλλοντα την αξιοκρατία, προβάλλοντα τη διαφάνεια. Αυτό θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, ε, πολύ δύσκολο έργο. Έτσι, φαντάζει. Έτσι, οι συγχωνεύσει, αυτέ οι συγχωνεύσει οι, οι οποίε εμφανίζονται στον αέρα, δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι πανάκια. Δεν σώνει και καλά ότι θα γίνουν παντού. Mm. Ε, είναι μια αρχή η οποία ξεκίνησε, ένα πείραμα που ξεκίνησε στην Αθήνα και το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλει όμω πραγματικά να κάτσουμε κάτω οι νέε διοικήσει, γιατί παντού θα εκλεγούν νέε διοικήσει αυτή τη στιγμή. Και εγώ ε, έχω ήδη κάνει το άνοιγμα ε, από τη δική μου την πλευρά. Περιμένω και τη νέα δείξη και στο ΤΕΙ Κεντρική Μακεδονία, αλλά και παντού, σα είπα ότι οι σκέψει μα δεν περιορίζονται μόνο στα ΤΕΙ. Θέλουμε να χτίσουμε ιδρύματα. Πώ μπορεί να γίνει λοιπόν η συνένωση μεταξύ ενό ΑΕΗ με ένα ΤΕΗ, Επειδή στο νόμο Προβλέπετε. τα ΤΕΗ είναι ΑΕΗ, ναι. ΑΕΗ είναι όλα πια εδώ ναι. και καιρό, απλά ο τομέα διαφέρει λίγο. Μπορεί να γίνει αρκεί να υπάρχουν τα μέτρα τα οποία διεθνώ υπάρχουν για την κατάρτιση ενό πανεπιστημίου. Ξέρουμε πω φτιάχνουμε ένα πανεπιστήμιο στο διεθνή χώρο. Πρέπει να υπάρχει κρίσιμη μάζα. Του εξοπλισμού, των καθηγητών και των φοιτητών. Από εκεί και πέρα, στα τα προγράμματα σπουδών. Αν αυτά μπορούν να γίνουν, τότε δεν βλέπω κανένα εμπόδιο στη συνένωση ακόμα και ενό πανεπιστημίου. Στι ήδη υπάρχουσε εγκαταστάσει θα μείνει ο καθένα. Αυτό όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αν μιλάμε για κάτι για τέτοιο, προφανώ. Ναι, ναι, είναι μιλώ, πολύ δύσκολη η κατάσταση και ξέρετε, αυτό ήταν ένα σημείο στο νομοσχέδιο Αθηνά, το οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο. Αυτή, και συνδέεται με τη φτωχοποίηση. Δεν μπορεί ο άλλος να φύγει. Λέγανε τότε ότι το τμήμα των γεωπόνων τότε θα πάει στη Φλόρινα. Αντιλαμβάνεστε τι, 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 τι πλήγμα θα ήταν αυτό. Ε, δεν μπορούσε να γίνει. Χιλιάδε παιδιά, οικογένειε mm -hmm, να μετανακινηθούν. Mm -hmm, mm -hmm. ε, αυτά νομίζω έχουν ξεπεραστεί. Θα πρέπει οι προτάσει να γίνουν να είναι συγκεκριμένε, να λάβουν υπόψη αυτά τα στοιχεία αλλά πάνω απ' όλα και την ακαδημαϊκότητα και τα προγράμματα σπουδών. Πάντως εγώ θα ήθελα ε, να μας εξηγήσετε ε, τι αλλάζει στα τεί μετά τον νέο νόμο και μετά την ε, ε, αλλαγή από πρόεδρο σε πρίτανη και σε τρεις αναπληρωτές ε, πρίτανες. Ουσιαστικά, πρακτικά, χρήσιμα. Τι αλλάζει; Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή και μια ορολογία η οποία ήταν αδίκως υιοθετημένη για όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ε, καταργείται, του Προέδρου, γίνεται ο Πρόεδρο Πρίτανη. Έπρεπε να έχει γίνει από το 2001 που περάσαμε mm -hmm. στο νόμο τη ανατοτοποιήση. Υπήρχαν κάποιε διακρίσει. Τέλο πάντων, δεν υπάρχει λόγο να μπούμε σε, αυτό, σε αυτή την κουβέντα. Έπρεπε να έχει γίνει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, ένα είναι το τυπικό κομμάτι με το οποίο έρχεσαι και λε: Κοιτάξτε, αυτά τα ιδρύματα είναι ανώτατα, θα μιλάμε με τον ίδιο τρόπο σε όλου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτέ οι διακρίσει. Γιατί κακά τα ψέματα θα μπορούσε κανεί στο παρελθόν να πει ότι η διακρίση ήταν και λίγο Αρτιστικές. Γιατί να σε λέω σε ένα πρόεδρο, γιατί να σε λέω αντιπρόεδρο και όχι πρίτανη. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε ποτέ στον τύπο, μπαίνουμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι με την αναβάθμιση η οποία έθεσε Ιδρύματα από το 2001, σταδιακά μέχρι σήμερα, με τι σταδιακέ αξιολογήσει από αξιολογητέ, οι οποίοι ήρθαν από, τι πέντε, πέντε υπήρου στην πραγματικότητα, και μα είπαν ότι είστε, ναι, αυτό που λέμε πανεπιστήμιο, είστε κι εσεί πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταφέραμε να καταξιωθούν αυτά τα Ιδρύματα με τη δουλειά φυσικά του προσωπικού, με το επίπεδο των φοιτητών που έχουν, με τη διασύνδεση με την αγορά εργασία και άρα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Μιλάμε για πανεπιστήμια νέου τύπου εισαγωγικά με την έννοια ότι είναι νεότερα σε ηλικία. Mm -hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν αναβαθμίζονται και τα πτυχία, διότι ξέρετε ότι υπήρχε αυτή ε, η νοτροπία, η κακιά νοτροπία, κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι γίνεται εξαιρετική δουλειά, ειδικά στο κομμάτι της έρευνας ε, στα τέη της χώρας, ότι... Ε, Δεν είναι το ίδιο τώρα να έχει πτυχίο ΤΕΗ, δεν είναι το ίδιο να έχει πτυχίο ΑΕΗ. Όταν δόθηκε η δυνατότητα στο γιο μου να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του φέτο για να δώσει τι πανελλαδικές του εξετάσει, ε, χάρηκα πολύ όταν διαπίστωσα πω όλοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν για να τον συμβουλέψουν, του εξήγησαν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά και ότι υπάρχουν πτυχία των ΤΕΗ τα οποία έχουν πολύ καλύτερη εργασιακή αποκατάσταση Ολύτε. από αυτά των ΑΕΗ. Αυτό είναι αλήθεια. Και τα δύο που λέτε είναι αλήθεια. Να σα πω κι εγώ χαρακτηριστικά. Δεν θυμάμαι καμιά μητέρα να πανηγύρισε που πέρασε το παιδί τη πρώτο σε ένα τμήμα του ΤΕΙ, ενώ θυμάμαι πάρα πολλέ που πανηγύρισαν που πέρασε τελευταίο σε ένα τμήμα του Πολυτεχνείου. Ακριβώ. Όπου... Αυτό υπάρχει, αυτού του είδου η διάκριση υπάρχει. Χαίρομαι όμω για το δεύτερο σκέλο που θέσατε μόνοι σα και είναι πάρα πολύ σωστό. Αν δούμε τα πραγματικά μεγέθη τη οικονομία και τα πραγματικά μεγέθη τη αγορά-εργασία, ή να δούμε και τη Θεσσαλονίκη, όποια πέτρα και σηκώσει έναν από αυτό του ΤΕΙ, θα βρει δεν είναι το ίδιο για το Πολυτεχνείο. Σίγουρα γίνεται Πάρα πολύ καλή δουλειά στο Πολυτεχνείο. Οι απαιτήσει όμω τη αγορά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικέ, ξέρετε. Έτσι δείχνει το πράγμα. Αν αναλογιστεί κανεί το παράδειγμα τη φοιτήτρια από την Κρήτη, η οποία πέρασε ιατρική, αλλά επέλεξε να δηλώσει τον κλάδο τη αισθητική. Αυτό το ήξερα αυτό. Ναι, πολύ, πολύ ωραίο παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι δεν το πλέον αντιπροσωπευτικό. Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Ακριβώ. Ήταν πρωτεύσασα. Λοιπόν, τώρα. Ε... Με το που αναλαμβάνεται αυτή την πολύ σπουδαία θέση, προφανώς και θέλετε να μην υπάρχουν σκιές στο παρελθόν και όλα να γίνουν με φως. Βέβαια το διάστημα το οποίο προηγήθηκε από τον Απρίλιο μέχρι και μέσα στο καλοκαίρι υπήρχε, υπήρξε μία διένεξη και με το Υπουργείο Παιδείας, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο ε, Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίο επισκέφθηκε τον Ισαγγελέα Υπηρεσία του Πρωτοδικείου Αθηνών για όλε αυτέ τι αρχαιρεσίε που γίνανε για την εκλογή του γραμματέα ε, στο Αλεξάνδριο Τεή Θεσσαλονίκη τότε, που ήταν και πρόεδρο μάλιστα του Πανεπιστημίου. Ε, ενώ αυτό λέγεται ότι ε, ήταν παράνομο. Και μάλιστα είχε βγει τότε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας λέγοντας ότι πρόκειται σίγουρα για ένα πρωτοπριλιάτικο αστείο, διότι δεν μπορεί ένα πρόεδρο να διορίζει τον εαυτό του και γραμματέα για μια τετραετή τέτοια θητεία. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό το θέμα, πώ θα το διαχειριστείτε, Γιατί ε, η σχέση σα με το Υπουργείο Παιδεία δεν ξέρω τώρα σε ποια φάση βρίσκονται. Θα μα τα πείτε εσεί. Πράγματι υπήρξαν, να πω εγώ κάποια ε, λάθη του παρελθόντος, κάποιες αστοχίες οι οποίες οδήγησαν σε αρνητική δημοσιότητα ε, το Ίδρυμά μας. Εγώ από την πρώτη στιγμή προσωπικά να τοποθετηθώ, έκανα τη δημόσια κριτική απέναντι σε όλα αυτά. Ε, πήρα θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα ε, και νομίζω ότι ε, και το ποσοστό, το, το εκλογικό το οποίο πέτυχα Εν μέρη με δικαιώνει για, για τι τάσει που τήρησα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι προσωπικό. Αυτό είναι το αλήθεια θέμα. που λέτε. Ναι. Δεν είναι προσωπικό. Αυτό δεν με, δεν με ικανοποιεί, ξέρετε. Εμένα θα με ικανοποιήσει να μην έχει γίνει τίποτα και ε, να είχαμε βρει μια πολύ σύντομα μια λύση σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όπω σα είπα, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κουβέντα μα, ε, θεωρούμε ότι θα γυρίσουμε σελίδα και αυτό είναι mm -hmm. ουσία. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα εστιάσουμε πραγματικά στα σημεία τα οποία πρέπει να εστιάσει ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα δεν πρέπει να ασχολείται ούτε με τον Προεδρό, ούτε με τον Γραμματέα, ούτε με οτιδήποτε από αυτά. Πρέπει να ασχολείται με αυτό που προσφέρει στην κοινωνία, με τα παιδιά, με, το, με, με τη μόρφωση, με τη γνώση. Αυτό θα κάνουμε από εδώ και μπρο. Οι μα με το Υπουργείο Υπηρετία ε, πραγματικά ε, πήραν αυτόν τον δρόμο, τον οποίο είδε και το φω τη δημοσιότητα, ήταν αρνητικό. Ε, έχω την αίσθηση ότι άμεσα θα καλύτερε. Ξέρετε, καμιά φορά και η εναλλαγή προσώπων από μόνη τη ε, δίνει με ένα νέο τόνο και μια, ε, νέα, πο, μια νέα αίσθηση για μια νέα πορεία. Εγώ αυτό ακριβώ θα επιδιώξω. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό θα κάνω. Α, αυτό θα κάνετε αυτό θα από εδώ και πέρα. Α, ε, σας έκανα αυτή την ερώτηση διότι ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος υπογράψατε για την τοποθέτηση του γραμματέα σε αυτή την θέση και φαντάζομαι ότι ήταν πολύ δύσκολα ε, τα πράγματα εκείνο το διάστημα, πολύ πιεστικά ώστε να γίνουν. Και επιτρέψτε μου ελάχιστα να διαφωνήσω σε σχέση με το ε, δεν μας ενδιαφέρει για ποιος είναι γραμματέας, ποιος είναι πρόεδρος, αν είναι πρίτανης κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να επιτελέσουν ένα πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο όχι μόνο να διέπεται από νομιμότητα, αλλά και από ήθος. Έτσι δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό. Όλη δεν το έθεσα καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ενώ δεν θα έπρεπε να απασχολεί τη δημοσιότητα Κανένα πρόσωπο του ή γραμματοστά, Θα έπρεπε άλλα να απασχολούν. Δυστυχώ την απασχόλησα. Δυστυχώ λέω δεν ναι, δε σημαίνει αδικολόγητα. Τη δικαιολογημένα την απασχόλησα. Δικαιολογημένα απασχόληθηκε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Παρόλα αυτά, η δέσμευση η δική μου είναι ότι προχωρούμε, όχι μόνο γυρίσαμε σελίδα, ε, εστιάζουμε στα καλά του Ιδρύματο, είμαστε υποχρεωμένοι αυτό να κάνουμε. Τα υπόλοιπα θέματα, θέλοντα ή όχι, ξέρετε, έχουν κλείσει με την πάροδο του χρόνου, γιατί στην πραγματικότητα έχει καταργηθεί και η θέση του γραμματέα στην πορεία, mm -hmm. έχουν καταργηθεί όλα. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Το οποίο... Η όλη φασαρία έγινε, αν μου επιτρέπετε, για ένα τίποτα. Βεβαίω, όμω, είχε τη διάσταση που είχε και το θέμα τη ηθική τάξη, το οποίο θέτεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμεί είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε πλήρω και αυτό το. Λέει πλήρη συνειδήσει τη σχέση μα με το Υπουργείο, που πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα ε, πλέον με το Υπουργείο. Θέλουμε mm -hmm. να μα βοηθήσει, ζητούμε την αρρωχή του και την έχουμε, ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, με το νέο νόμο πήγαμε πάρα πολύ καλά. Οι εκλογέ, κοιτάξτε, είναι και ένα νέο εκλογικό σύστημα το οποίο μα ανέδειξε. Μέσω του εκλογικού συστήματο αυτού δεν υπήρχαν σχηματισμοί. Ο καθένα ήταν, να το πω εγώ, μόνο του. Ήμασταν ε, 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 δύο υποψήφοι Πρετάνη και 7 υποψήφοι Αντιπρετάνη. Μια εξαιρετικά δημοκρατική διαδικασία προχώρησε και ανέδειξε. Θεωρώ εγώ αυτού που ο κόσμο ήθελε. Δημοκρατικά και ωραία. Πολύ σωστά. Άρα από εδώ και πέρα και το Υπουργείο είμαι σίγουρο θα σεβαστεί αυτή τη διαδικασία και εμεί με πλήρε συνέστημα ευθύνη θα προχωρήσουμε τη δουλειά μα. Θέλω να ρωτήσω λίγα πράγματα για εσά, για γιατί φάγαμε τον περισσότερο χρόνο μα με τα καθήκοντά σα και πώ άλλωστε αφού αυτά είστε εσεί πια. Ε, 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 πού γεννηθήκατε, Γεννήθηκα στην Τολεμαϊδα. Στην Τολεμαϊδα. Πώ ναι. βρεθήκατε στη Θεσσαλονίκη. Ε, μετά από μια μεγάλη πορεία έφυγα ε, στο εξωτερικό, ήμουν στην Αγγλία για πολλά χρόνια. Σπουδάσα στο Imperial College στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Πήρατε το μάστερ σας εκεί. Και πτυχίο και μάστερ στο, στο King's College και στο Imperial. Ξεκίνησα το διδακτορικό μου εκεί. Με ένα ερευνητικό πρόγραμμα τερα... τεραστίων διαστάσεων ήρθα στο Δημοκρήτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη κάποια στιγμή. Mm -hmm. ε, δούλεψα και εκεί σε κάποια ερευνητικά προγράμματα και σαν λέκτορα στο πανεπιστήμιο εκεί. Έκτακτο ε, λέκτορα, 407 όπω το λέγαμε τότε. Mm -hmm. Και κατό κάποια στιγμή βρήκα μια θέση μόνιμη στο Θεσσαλονίκη. Και ήρθα. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Είστε ένας εξωστρεφής άνθρωπος. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θα μου το πούνε οι άλλοι αυτό βέβαια, αλλά εγώ θα μου αρέσει να το σκέφτομαι έτσι. Οι ε, σχέση σας προφανώς με τους συναδέλφους σας είναι εξαιρετικές. Αν επαναλαμβάνω, λάβουμε υπόψη μας το μεγάλο ποσοστό το οποίο λάβατε για την εκλογή σας. Πάντως, ε, χρειάζεται... Ε, ένα χαρακτήρα αρκετά εξωστρεφή για όλε αυτέ τι ακαδημαϊκές υποχρεώσει, οι οποίε είναι πάρα πολλέ. Εσεί νομίζω κι εγώ ότι είστε ένα τέτοιο, είστε όμω και ένα ευγενή άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από το λίγο το οποίο εγώ σα γνωρίζω και ε, ε, είστε ένα ταλαντούχο άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με... Με να είστε καλά, δεν το λέω για να σα κολακεύσω. Ε, το βιογραφικό σα από μόνο του μιλά. Ε, ήθελα να ρωτήσω, όλες αυτές τις δεξιότητες, ε, πότε αντιληφθήκατε στον εαυτό σας ότι τις έχετε και τον κατευθύνατε ώστε να σπουδάσει ε, αυτή την ειδικότητα, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη επιτρέψτε μου. Ε, ναι, είναι περισσότερο, ήταν και η εποχή αυτή. Εγώ σπούδασα ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, το πτυχίο μου, mm -hmm. τον καιρό εκείνο. Έχουμε και κάποια ηλικία το, την εποχή του 80-82 ναι. που ξεκίνησα τι που μου στο Πανεπιστήμιο. Ε, πραγματικά αυτά τα πράγματα ήταν στα σπάργανα. Ήταν αυτό που λέγαμε η έκρηξη πληροφορική, ήταν η έκρηξη των ανθρώπων που θέλανε να φτιάξουν υπολογιστέ, που πίστευαν ότι οι υπολογιστέ θα κυριαρχήσουν, θα πάμε στο σύμπαν και πάει λέγοντα. <laughs> αυτό ήταν το, το κίνητρο τότε, ρομαντικά κίνητρα. Ε, βλέπαμε τον Bill Gates, βλέπαμε όλα αυτά τα οποία γινόταν, την Apple, του καιρού εκείνο. Ε, Από εκεί ήταν τα κίνητρα και βλέποντα όμω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογών. Ε, αυτά με συγκίνησαν, μου δόθηκε η δυνατότητα ε, να σπουδάσω, μου δώσανε οι γονεί μου αυτή τη δυνατότητα και έτσι μπόρεσα και εγώ να ξεκινήσω αυτή την πορεία. Οι γονεί σα έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα ή έχουν άλλε ιδιότητε. Δεν έχουν καμία σχέση. Δεν, δεν είχαν καμία. μάλλον, γιατί έχουν χρόνια που έχουν πεθάνει. Οπότε δεν είχαν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είχαν άλλε ιδιότητε. Ναι. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε τώρα στην ε, τεχνολογία. Και τη σχέση που έχουμε αποκτήσει οι Έλληνε με αυτήν, ειδικά στο θέμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακούσαμε τον κύριο Σταύρο Θωωωράκη στην πρότασή του για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε ναι, κι εσεί και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στι προηγούμενε Πυρτανικέ εκλογέ, πριν τέσσερα χρόνια στα πανεπιστήμια, που υπήρχε η δυνατότητα με τον νέο νόμο να υπάρξει. Τελικά δεν έγινε. Ε, Απαγορεύτηκε για κάποιο λόγο με τα συμβούλια mm -hmm. και πάει λέγοντα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Είναι μια πολιτική απόφαση, τίποτα άλλο. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα αδιάβλητων ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Τελεία. Αυτό έχει γίνει παντού. Εδώ την κάρτα μα, την πιστοτική, περνάμε από εδώ και. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Είναι προφανέ ότι είναι καθαρά, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική απόφαση. Γενικά Μπορεί τα ηλεκτρονικά συστήματα ε, οι Έλληνε ακόμη, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσεί τι αίσθηση έχετε, τα φοβούνται. Ναι. Και τα φοβούνται διότι. Ε, Σα δίνω έτσι ένα πρόχειρο παράδειγμα, αυτό που συζητούσαμε στην αρχή σήμερα τη εκπομπή για την καταγραφή των ανασφάλιστων οχημάτων. Έγιναν αλλεπάλληλα λάθη από το ηλεκτρονικό σύστημα με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασφαλισμένα τα αυτοκίνητά του, και δεν ήταν ένα δύο, ήταν περίπου δύο εκατομμύρια, <laughs> ε, πήραν ένα χαρτί για το οποίο του καλούσε να πληρώσουν ένα πρόστιμο τη τάξη των 250 ευρώ ω ανασφάλιστα <χω> οχήματα. <χω> <χω> Θέλω να πω λοιπόν ότι ε, δεν έχουμε ακόμη εμπεδώσει. Την σιγουριά αυτή που χρειάζεται να έχει κανεί για να μπορέσει να υπάρξει ναι. αυτή, αυτό το interaction, αυτή η διάδραση ναι. με το ηλεκτρονικό σύστημα. Κοιτάξτε, είναι καθαρά το παράδειγμα που είπα πριν. Ε, εμπιστευόμαστε απόλυτα το ATM. Με την... ε, Έχουμε όμω εκεί ένα εξαιρετικό επίπεδο ασφάλεια, πολλαπλών επίπεδων ασφαλεία. Mm -hmm. Δεν εμπιστευόμαστε ίσω την καταγραφή των ασφαλιστικών φορών. Το καταλαβαίνω αυτό, ίσω δεν είναι η καλύτερη δυνατή. <laughs> Αν όμω σε... ναι. μου διαβεβαιώσει κανεί ότι το επίπεδο ασφάλεια είναι υψηλό όπω. Για παράδειγμα, ξαναλέω, σε ένα ATM, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να γίνουν ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Δυστυχώ έχετε εξαντληθεί ο χρόνο τη συζήτησή μα. Θα μπορούσα να συζητήσω και άλλα πολύ σπουδαία ε, μαζί σα, όμω νομίζω ότι θα μα δοθεί ε, στο ραδιόφωνο πια, στον ε, FM100, όπου ε, και εκεί ωραία. έχουμε το χρόνο να γνωρίζουμε πρόσωπα τη πόλη για μία ολόκληρη ώρα. Έτσι λοιπόν, ετοιμαστείτε για εκείνη την πρόσκληση ε, λίγο διάστημα μετά. Σα ευχαριστώ όμω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα εδώ στη Δημοτική Τηλεόρα τη Θεσσαλονίκη. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά για τη δυνατότητα που δώσατε να εκθέσω μερικέ από τι απόψει και από τι απόψει του Ιδρύματο. Και πραγματικά ε, δεν κατάλαβα πώ πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Άστε καλά.